Δημήτρη, ολοκληρώθηκε μόλις μία σεζόν, μία μυθική σεζόν θα έλεγα για τον Παναθηναϊκό με το Πρωτάθλημα Ευρώπης και το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Ποια είναι τα συναισθήματά σου ως πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδος? Τα συναισθήματά μου είναι απερίγραπτα, δηλαδή πόσο ευτυχισμένος, χαρούμενος, ευλογημένος νιώθω. Καταφέραμε σε μία πολύ δύσκολη χρονιά να το πω. Πάρουμε την Ευρωλίγκα, έτσι όπως έτυχε να πάρουμε και το Πρωτάθλημα μετά από το 0-2 που είχε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος. Και θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους συμπονητές μου, όλο τον Παναθηναϊκό, τον πρόεδρο και τον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί χωρίς αυτόν δεν τα έχουμε καταφέρει. Το πίστευε στο 2-0 του Ολυμπιακού ότι ο Παναθηναϊκός θα το γυρίσει στο θα γυρίσει τη σειρά και θα πάρει το πρωτάθλημα? Ναι, έτσι, σίγουρα το πίστευα, έτσι πιστεύαμε όλοι. Και πιστεύω ότι ήταν το 0-2 που μας έδωσε λίγο παραπάνω όθηση και πείσμα για να καταφέρουμε να πάρουμε αυτή τη δύσκολη σειρά. Γιατί μετά το 0-2 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά το αξίζαμε, τα καταφέραμε και συγχαρητήρια σε όλους. Ωραία, θέλω να μου πεις ποια ήταν η πιο κομβική στιγμή της σεζόν μέσα που γύρισε ουσιαστικά το τσιπάκι για τον Παναθηναϊκό και κατέληξε έτσι όπως κατέληξε με το Ευρωπαϊκό και το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Στη σεζόν όλη. Στη σεζόν, μία νίκη, μία οτιδήποτε. Κοίτα, εντάξει. Κομβική, εντάξει. Με την. Ο Κώστας αν σε βοηθάει, μου τη Μακάμπη θα σου λέω εγώ. Το Μακάμπη εκεί, το Game εκεί, το 3. Δηλαδή εκεί ήταν το πιο κομβικό εκεί. Το 3 και το 4, εντάξει. Αλλά και στην Ελλάδα, σίγουρα τώρα στα play-off ήταν το παιχνίδι με το τέταρτο στον μέσα στον Ολυμπιακό. Το σεφ, που, ναι, που έκανε διαφορά. Εκεί έκανε διαφορά γιατί ενάντια σε. Μέσα εκεί έγινε χαμός, καταφέραμε να πάρουμε αυτή την νίκη και εκεί πιστεύω ήταν το κλειδί. Θέλω να μου πεις και δύο λόγια για τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος, εντάξει, τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, έκανε τα πάντα σήμερα και επέγραψε ουσιαστικά τον deal για τον Παναθηναϊκό. Είναι ουσιαστικά κάτι σαν πρότυπο για σένα να το βλέπεις μέσα στο παρκέ? Σίγουρα, πάντα ήταν ένα από τα πρότυπά μου. Ό,τι και να πούμε για τον Κώστα δεν είναι, δηλαδή ο σεβασμός που του έχουμε. Το όνομά του, δηλαδή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε τίποτα. Ξέρουν όλοι ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει και το αποδεικνύει συνέχεια. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.